Η ημερομηνία για το Apple Event το Σεπτέμβρη επιτέλους ανακοινώθηκε. Σε αυτό το βίντεο θα σου πω όλες τις πληροφορίες που έχουμε για το τι αναμένεται να δούμε σε λίγες μέρες. Είμαι η Άρτεμις. Καλή διασκέδαση. Τέσσερα νέα iPhones, όπως και πέρσι. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro και iPhone 15 Pro Max, το οποίο ίσως να μην ονομαστεί Pro Max, αλλά Ultra. Όλα τα μοντέλα θα έχουν πολύ πιθανό Dynamic Island και σίγουρα USB-C. Πολλοί υπολογίζουν πως η USB-C θύρα στα Pro μοντέλα να επιτρέπει την πιο γρήγορη μεταφορά αρχείων σε σχέση με τις θύρες των μη Pro μοντέλων. Τώρα, μια άλλη διαφορά ανάμεσα στα Pro και μη Pro iPhone είναι ότι τα απλά μοντέλα θα έχουν ίσως τον περσινό επεξεργαστή, τον A16, ενώ τα Pro μοντέλα θα έχουν πολύ πιθανόν τον καινούριο A17 Bionic. Τώρα, μια άλλη θετική ανανέωση για τα μη Pro iPhone είναι ότι πολύ πιθανόν να δούμε τον 48 MP σένσορα από τα iPhone 14 Pro στα iPhone 15 και 15 Plus. Όσον αφορά τώρα τις κάμερες του Pro Max ή αλλιώς Ultra, θα έχει από ό,τι φαίνεται έναν αναβαθμισμένο zoom φακό που σύμφωνα με leaks θα φτάνει μέχρι και τα 6x οπτικό zoom. Αν και τα νέα iPhones δεν θα έχουν διαφορά στο design από τα 14, παρόλα αυτά, ένα leak που παίζει εδώ και αρκετό καιρό είναι ότι το κουμπί της σύγασης θα αντικατασταθεί από ένα κουμπί τύπου power button, όπως το είδαμε για πρώτη φορά στο Apple Watch Ultra. Το συγκεκριμένο κουμπί τώρα είναι πολύ πιθανόν να είναι customizable, δηλαδή να μπορεί ο χρήστης να το ρυθμίσει ή να το προσαρμόσει τέλος πάντων στις ανάγκες του. Μπορείς να ρυθμίσεις τι θέλεις να τρέχει, ποια εφαρμογή θέλεις να ανοίγει όταν πατάς το κουμπί, έτσι όπως σε βολεύει εσένα. Μια άλλη ανανέωση τώρα στο design είναι ότι τα Pro iPhones ίσως να μην έχουν πλέον στην περιφέρειά τους ατσάλι, αλλά τιτάνιο. Κάτι φυσικά που σε βοηθάει να καθαρίσεις λιγότερο το iPhone σου. Εσείς τι λέει, τι άλλα, μέχρι και 200 ευρώ παραπάνω θα κοστίσουν τα καινούρια iPhones. Φαντάσου τώρα να θέλεις να αγοράσεις το Pro Max στα 2 TB, πώς θα σου κοστίσει. Α ναι, παρεμπιπτόντως τα Pro μοντέλα θα φτάνουν μέχρι και στα 2 TB χωρητικότητα. Πέρα τώρα από τη μεγαλύτερη χωρητικότητα, τα νέα iPhones θα έχουν και μεγαλύτερη μπαταρία. Κάτι που φυσικά μπορεί να επηρεάσει λίγο το πάχος των κινητών. Και κάτι άλλο που μπορεί επίσης να επηρεάσει την καλύτερη επίδοση της μπαταρίας θα είναι λογικά στα Pro μοντέλα κυρίως ο A17 επεξεργαστής, καθώς από ό,τι φαίνεται θα είναι ο επεξεργαστής των 3 νανομέτρων. Κάτι που ευνοεί την power efficiency ή στα ελληνικά την αποδοτικότητα ισχύως. Και μιας και ανέφερα μπαταρία, σύμφωνα με links των τελευταίων εβδομάδων, τα Pro μοντέλα θα έχουν τη δυνατότητα φόρτωσης μέχρι και 35 W. Και φυσικά θα μπορούμε να τα φορτίσουμε με χρωματιστά καλωδιάκια. Για το Apple Watch 9 δεν έχουμε και πολλές ελπίδες, εννοώ πληροφορίες, για αλλαγές που θα δούμε, αλλά είναι πολύ πιθανόν οι αλλαγές να είναι πολύ μικρές, ίσως λίγο καλύτερη μπαταρία, ίσως ένα λίγο πιο γρήγορο επεξεργαστή, ίσως ένα μικρό feature στην Health App, αυτά. Τα περισσότερα leaks μιλάνε για ένα καινούριο Apple Watch Ultra, το οποίο πιθανόν να έρθει σε ένα ανθρακή χρώμα. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες δυστυχώς δεν έχουμε. Τώρα, δύο προϊόντα που χρήζουν άμεσης ανανέωσης είναι τα AirPods Max και το iMac. Και όχι μη χαίρεστε, δεν εννοώ το iMac Pro, εννοώ το μικρό iMac, αυτό των 21 ιντσών. Για αρχή, τα AirPods Max κυκλοφόρησαν πριν από 3 χρόνια και όπως είδαμε στα καινούργια AirPods Pro, έχουμε αρκετές τεχνολογικές ανανεώσεις, τις οποίες δυστυχώς τα AirPods Max, παρόλη την τιμή τους, δεν τις έχουν. Τώρα, μια ιδιαίτερη ανανέωση στο design δεν θα την περίμενα, αλλά αυτό όμως που θα περίμενα, για να το πω καλύτερα, αυτό που θα ευχόμουν να δω, είναι ίσως μια καλύτερη θήκη. Σε
Σύμφωνα με τον Bloomberg, η Apple ήδη κάνει τεστ στον καινούριο επεξεργαστή, τον M3. Έτσι λοιπόν, το καινούριο iMac ίσως να είναι μία από τις πρώτες συσκευές που θα έχουν το συγκεκριμένο επεξεργαστή, καθώς είναι το μοναδικό iMac που υπάρχει μέχρι στιγμής με τον M1. Και βασικά τώρα που το σκέφτομαι, γενικώς είναι το μοναδικό iMac. Γενικώς όμως, το συγκεκριμένο iMac ήταν επίσης ένα από τα πρώτα Macs που πήραν τον M1 και μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάποια νέα ανανέωση. Όσον αφορά τώρα ένα μεγαλύτερο iMac, μάλλον θα είναι κάτι που θα δούμε σε ένα extra event, φαντάζομαι στις αρχές του επόμενου χρόνου. Όσον αφορά τώρα MacBooks, δεν περιμένω καμία ανανέωση, καθώς φέτος είχαμε αρκετά νέα προϊόντα, οπότε ίσως αφότου βγήκε ο M1, ίσως δούμε τα πρώτα MacBooks, υπολογίζω κάπως στην άνοιξη. Ιδιαίτερες φήμες για καινούργια iPad στο συγκεκριμένο event δεν έχουμε. Αυτό που έχουμε είναι, θα έλεγα, πιο πολύ επιθυμίες που θέλουν απλά μια ανανέωση. Και συγκεκριμένα στο iPad Mini. Το iPad Mini όμως μέχρι στιγμής δεν ήταν ένα προϊόν το οποίο είχαμε ανανέωση κάθε χρόνο. Παρ' όλα αυτά, το τελευταίο μοντέλο που βγήκε αγαπήθηκε από πολλούς και φυσικά και από μένα. Κάτι που σημαίνει ότι είχε αρκετές πωλήσεις και έτσι οι πιθανότητες να δούμε ένα νέο μοντέλο μεγαλώνουν, λέω τώρα. Ένα άλλο iPad τώρα που ανανεώνεται όμως κάθε χρόνο είναι το απλό iPad. Έτσι πιστεύω ότι και αυτή τη χρονιά η Apple δεν θα κάνει κάποια εξαίρεση και πολύ πιθανό να δούμε ένα καινούριο απλό iPad. Τέλος, κάτι άλλο που εγώ προσωπικά περιμένω να συμβεί, καθώς υπάρχει αυτός ο καινούριος νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις USB-C θύρες, είναι ότι όχι μόνο τα iPhones θα έχουν USB-C, αλλά φαντάζομαι και όλα τα περιφερικά αξεσουάρ, όπως για παράδειγμα τα AirPods, το Magic Keyboard, Magic Mouse και γενικώς όλα τα καινούργια προϊόντα που θα πουληθούν από την Apple, φαντάζομαι θα βγουν με USB-C. Αυτά λοιπόν είναι όσα μέχρι στιγμής γνωρίζουμε και αναμένουμε να δούμε στο Apple Event τις επόμενες ημέρες. Είναι κάποιο προϊόν που περιμένεις και ανυπομονείς να βγει? Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Εάν σου άρεσε το βίντεο μου, άφησε μου ένα like και μην ξεχάσεις να πατήσεις εγγραφή στο κανάλι μου για να δεις και άλλα βίντεο από εμένα και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ciao!